Το χάος, εσύ ο πρώτος, το τρόμαξες με φως. Το χάος θέλησε να σε κατασπαράξει, αλλά εσύ, ακόμα και πληγωμένος, το φώτισες και χάθηκε στο μηδέν. Κάποτε στις Κυκλάδες το φως έγινε μάρμαρο και το μάρμαρο άγαλμα. Μα τούτο δεν τόλμησε να κατακτήσει τον κόσμο. Είχε διπλωμένα τα χέρια, σαν φυλακισμένο φως, σημάδι του πεπρωμένου. Πόσοι ξέρουν ότι η θάλασσα είναι φωτεινή από τότε που ναυάγησε ο ήλιος βλέποντας τα βάσανά σου. Και ότι η γεύση της αρμύρας που άφησε η θάλασσα στα χείλη είναι κομμάτια ήλιου. Ένας ήσουν, μόνο ένας στην αρχή. Και είχες μία σπίθα μες στην πυγμή, τη φωτιά, το κομμάτι της ημέρας τη νύχτα. Ήταν μεγάλο το δώρο, ήταν πικρό το βάσανο. Ο δεσμός σου με την ανθρωπότητα, τα δεσμά σου. Και εσύ ο πρώτος ένιωσες το βάρος του φωτός. Ο υπεράνθρωπος, ο φωτοπλάστης, ο ανθρώπινος δημιουργός, έγινες σκλάβος της ανθρωπότητας. Τους έδωσες να πιούν το φως, και άλλαξες την ύπαρξη των ανθρώπων, τους χάρισε ζωή. Μα ποιος την ήθελε, ποιος είδε τη θυσία σου, ποιος την κατάλαβε. Ο μύθος σου, Ακρόπολη της νοημοσύνης, είναι μια σύνθεση που λίγοι μπορούν να ακούσουν, μιας μουσική της σιωπής. Ίκαρος στο πέτρινο ουρανό δεμένος. Δέδαλο στο λαβύρινθο της σκέψης κλεισμένο. Το δαδί σου θεϊκή πυγμή και πληγή δοξαστική. Το κορμί σου θεϊκή μορφή και πληγή ανθρώπινη. Η εκδίκηση της λύθης. Οι άνθρωποι ξέχασαν το φως σου και βρήκαν μόνο τη φωτιά. Ξέχασαν ότι το φως είναι το μάρμαρο του ήλιου. Οι άνθρωποι έκαψαν το φως. Πάνω στην άμμο τη λευκή έχισαν τον πόνο και μία μοναδική στιγμή έσπασε τον χρόνο. Ακροτηριάζοντας το άτομο πλήγωσαν την ανθρωπότητα και η σκέψη της, ο Θεός, θέλησε να αυτοκτονήσει βλέποντας τον ουρανό να δαγκώνει τη γη. Η λάμψη της έκρηξης έγινε το σκοτάδι. Έδειξε το σκοτάδι, τον δρόμο του Άδη. Τότε ακούστηκε η πρώτη κραυγή των νεκρών, της φωτιάς τα θύματα, τα ουράνια στίγματα. Τότε άρχισε η πρώτη πάλι, με το μαύρο ατσάλι. Ο θρήνος της ειρήνης. Η απειλή της σκιάς απλώθηκε πάνω στις ψυχές και έκλεισε τα βλέφαρα της ανθρωπότητας. Το φως που μας χάρισες με τη θυσία σου ήταν μοναδικό και το χάσαμε. Η φωτιά για να ζήσει θέλει νεκρούς πολλούς. Πρέπει να σβήσει για να δούμε, να ξαναδούμε το φως. Το φως σου, Προμηθέα. Στον τόπο των χαμένων ονείρων δεν υπάρχουν πια κυπαρίσια, ευκάλυπτη και πεύκα, παρά μόνο ποτάμια λύπης και παραπονεμένα λόγια. Όμως, ανάμεσα στα ερείπια του κόσμου, λάμπουν οι σπασμένες ομορφιές. Στα καλντερίμια της ζωής, στα πέτρινα κύματα, έπεσαν τα άπιαστα βήματα μιας αρχαίας ψυχής. Μια χούφτα φωτός πάνω στο σώμα έγινε της ελευθερίας το πέλαγος, της ανάγκης το χρώμα. Δεν υπάρχει φωτιά, μονάχα φως. Ήπιες όλα τα δάκρυα του κόσμου και με την πληγή σου έπλασε στη θάλασσα, τη γη μας. Ύστερα, μετά τον θάνατο της αιωνιότητας και την ανάσταση της ημέρας, πριν το κόψει σε μια αρχαία αγορά κάποιο χέρι, μια Κυριακή,
σαν πασχαλιά θα ξανανθίσει ο κόσμος. Αλλά απλώς λίγα λόγια για σύνδεση, θα μετακινηθούμε για να δούμε πώς αυτό το φως είναι ουσιαστικά το σύμβολο της αλήθειας και γιατί η λογική του Αριστοτέλη έχει βασιστεί στο αληθές, η μη, και σημαίνει ότι θα έχουμε μία λογική με δύο βαθμούς. Θα δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, αλλά θα το δούμε λίγο πιο πέρα σε μία κοντά στην εξέδρα.